Ανωδικά κινήθηκε και σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, προσεγγίζοντας το ψυχολογικό φράγμα των 1.100 μονάδων την ώρα που το κλίμα στις ευρωαγορές ήταν θετικό. Συγκεκριμένα, στις 4 ώρα Κύπρου, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ κατέγραψε άνοδο 3,2% στις 1.088 μονάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο, ανωδικά κατά 4,46% κινήθηκε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 2,81 ευρώ με 3,7 εκατομμύρια τζίρο. Στην Αθήνα Κύπρου κινήθηκε ανωδικά στα 2,81 ευρώ. Με κέρδη 3% κινήθηκε και η μετοχή της Μαρφίν Λαϊκής στα 1,76 ευρώ με 2 εκατομμύρια τζίρο. Στην Αθήνα η Μαρφίν κινήθηκε επίσης με κέρδη στα 1,76 ευρώ. Με άνοδο κατά 0,9% κινήθηκε η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας στα 1,14 ευρώ με 2,5 εκατομμύρια τζίρο από 8,9 εκατομμύρια συνολικά του ΧΑΚ. Από εταιρικές εξελίξεις, ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση των χρεογράφων ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ η Ελληνική Τράπεζα με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιοχικής βάσης. Όλο το ποσό της έκδοσης ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκε σε επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης της 50.000 ευρώ. Το προϊόν της έκδοσης των χρεογράφων 2019 θα χρησιμοποιηθεί από την τράπεζα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Τα χρεόγραφα είναι δεκαετούς διάρκειας, ο τόκος τους είναι πληρωτέος κάθε 3 μήνες και φέρουν σταθερό επιτόκιο για το πρώτο έτος ίσο με 7,5% και κειμενόμενο επιτόκιο για τις υπόλοιπες περιόδους μέχρι το τέλος του 5ου έτους ίσο με το εκάστοτε Euribor 3 μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περίοδου τόκου πλέον 4,60%. Μετά τις 11 Μαρτίου του 2014, τα χρεόγραφα 2019, εάν δεν έχουν εξαγοραστεί από την τράπεζα, θα φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 2% πέραν του συγκεκριμένου επιτοκίου. Όσον αφορά άλλες εξελίξεις τώρα, να ασκήσει το δικαίωμά της και να εξαγοράσει στο Άρτιο το σύνολο των αξιογράφων κεφαλαίου σειράς Β, αποφάσισε η Τράπεζα Κύπρου εν ώψη της νέας έκδοσης αξίας 643 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αξιόγραφα κεφαλαίου σειράς Β είναι αόριστης διάρκειας, χωρίς ημερομηνία λήξης, έχουν συνολικό ύψος 51 εκατομμυρίων ευρώ και είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η ημερομηνία εξαγοράς ορίστηκε 20 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Η τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των αξιογράφων κεφαλαίου σειράς Β στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα είναι η 6 Μαΐου του 2009.